Μαζί μα είναι η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Είναι υποψήφια προ... βουλευτής του ΠΑΣΟ και υποψήφια πρόεδρο του κόμματο. Γεια σα, κυρία Γιανακοπούλου. Καλημέρα σα. Καλημέρα και σε εσά. Λοιπόν, πώ έχει ξεκινήσει ο προεκλο... προεκλογικό αγώνα και πώ ε, πάει μέχρι, ε, μέχρι στιγμή. Πολύ δυνατά και πάρα πολύ αισιόδοξα. Κάνω μία προσπάθεια, ξέρετε, κατά κύριο λόγο απευθυνόμενη στην κοινωνία και απευθυνόμενη στη βάση. Όχι βεβαίω ότι δεν απευθύνομαι και στα μέλη και τα στελέχη. Όμω αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία, που πρέπει να είναι βαθιά πολιτική, mm -hmm. και ο κάθε υποψήφιο να παρουσιάσει τι διαφορετικό, τι νέο. Έχει να πει για να προσφέρει στο ΠΑΣΟΚ. Για μένα το μεγάλο στίχημα και το μεγάλο ζητούμενο είναι το πώ θα προσκληθούν οι δυνάμει τη κοινωνία. Υπάρχει ένα τεράστιο χώρο, από τι παρυφέ τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τι παρυφέ του ΣΥΡΙΖΑ, ένα τεράστιο κοινωνικό ακροατήριο πλειοψηφικό, το οποίο αισθάνεται ότι δεν έχει πολιτική εκπροσώπηση, το οποίο αισθάνεται ότι δεν μπορεί να δει ότι υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο μπορεί να απαντήσει στι αγωνίε του, στα προβλήματά του, στην καθημερινότητά του. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν πρέπει να απευθυνθούμε, σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να δώσουμε απαντήσεις mm -hmm. για τα θέματα του με καθαρές θέσεις και ξέρετε πολύ καλό ότι εγώ όλο το προηγούμενο διάστημα εξέπεμψα ένα καθαρό μήνυμα με δυναμισμό και κυρίως με κοινωνική ευαισθησία. Αυτό είναι που πρέπει να ξαναβρεί το Πασόκ, τη σχέση του με την κοινωνία, με θέσεις που αφορούν στην καθημερινότητά του, γιατί αισθάνθηκαν στις προηγούμενες εκλογέ ότι δεν το άκουσαν. Ναι. Ότι δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, από τώρα, από την αρχή-αρχή-αρχή της προεκλογικής εκστρατείας, εμένα το μήνυμά μου είναι να πω σε όλο αυτόν τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, να σπάσει τους μηχανισμούς, να μην αφήσουμε αυτή τη διαδικασία να είναι απλά μια ισοκομματική μάχη Άρα. μηχανισμών, αλλά να είναι μια βαθιά πολιτική διαδικασία, από την οποία θα ακουστούν θέσεις και προτάσεις. Ξέρετε, Έχουμε μια κοινωνία πολύ κουρασμένη μετά από όλη αυτή την κρίση. Αυτό δεν σα ανησυχεί για τη συμμετοχή, για παράδειγμα, που αποτελεί σίγουρα στίχημα. Εγώ πιστεύω ότι η συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη αν τα πράγματα γίνουν σωστά. Αν μιλήσουμε πολιτικά, αν απευθυνθούμε πολιτικά στον κόσμο, ο καθένα με το δικό του τρόπο. Και το στίχημα θέσεις... είναι να είναι μεγαλύτερη. Θα κατεβάσετε θέσει και θα έχετε θέσει για όλα τα θέματα. Θα κατεβάσω θέσει για τα ζητήματα, τα πιο σοβαρά ζητήματα, τα οποία αφορούν την ελληνική κοινωνία. Και για μένα, που σα είπα, η αιχμή του δώρατό μου θα είναι το κοινωνικό κράτο, το κράτο πρόνοια. Αυτό εκφράζει άλλωστε η κοινωνική ευαισθησία που χάσαμε. Σα έλεγα, ξεκίνησα να λέω πιο πριν, mm. ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι πάρα πολύ κουρασμένη μετά από όλη αυτή την κρίση. Mm. Και η οικονομία μπορεί να φαίνεται ότι οι αριθμοί, ή... Η εικόνα της οικονομίας να σταθεροποιείται όσον αφορά ε, τέλος πάντων το αριθμητικό κομμάτι. Ναι, υπάρχει μια σταθεροποίηση. Όμως ο κόσμο αισθάνεται ότι αυτό δεν αφορά τη ζωή του. Ότι αυτό δεν αφορά την καθημερινότητά του. Ότι όταν πηγαίνεις στο σούπερ και με 50 ευρώ πλέον δεν παίρνει δύο σακούλε. Σαν ε, μαμά να το παιδιών, Έ, Έχω μισθό, λέω, υπάρχουν δουλειέ, αλλά δεν φτάνει για τίποτα. Όταν λοιπόν βλέπει όλα αυτά, όταν οι δημόσιε παροχέ οι δημόσιε υπηρεσίε πρόνοια, είτε είναι υγεία, είτε είναι παιδεία, δυστυχώ πάνω από το κακό στο χειρότερο, όταν συνεχίζουν να υπάρχουν τα απόνερα τη κρίση σε μια περίοδο σταθεροποίηση όμω της οικονομία και πλεονασμάτων. Και παραδείγματο χάρη, είναι, συζητάμε και είναι τόσο δύσκολο το ζήτημα τη μείωση του ΦΠΑ. Το ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί αφενός για να πέσουν οι τιμές όσο γίνεται, αλλά αφετέρου, γιατί θέλω να σα θυμίσω ότι πριν την κρίση ο ΦΠΑ ήταν στο 18% 10%. 100%. τώρα είναι στο 24%. 10%. Δεν πρέπει αυτό να το δούμε. Η στήριξη των εισοδημάτων. Και θα επιμείνω για του πιο αδύναμου, θα, επιμε... θα επιμείνω για του πιο ευάλωτου. Το ΠΑΣΟΚ μπόρεσε όχι απλά και κράτησε τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων με το ΕΚΑΣ μέσα στην κρίση το 2011, αλλά το αύξησε κιόλα και αφορούσε 430.000 χαμηλοσυνταξιούχου. Αυτή τη στιγμή, με την κατάργηση του ΕΚΑΣ από τον ΣΥΡΙΖΑ και την μη επαναφορά του από τη Νέα Δημοκρατία, αν και είχε πει ότι θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με 300 ευρώ. Βγαίνει. Γίνεται. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε απλά με επιδόματα των 150 ευρώ στο τέλος του χρόνου, όταν αυτό ήταν πλέον το ΕΚΑΣ η μόνιμη στήριξη των ανθρώπων μέσα στην κρίση. Θα δούμε τα ζητήματα της δημόσιας υγείας <χω> και του κράτους πρόνοιας, το οποίο είναι ο κατεξοχήν προνομιακός χώρος για εμάς. Θα δούμε <χω> λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα ισχυρό κράτο πρόνοιας, από εκεί και πέρα όμως θέλουμε να είναι και ένας αναπτυξιακός μοχλός. Το, Τι το, γίνεται με όλο αυτό. Το όραμά σα για το κόμμα είναι ότι θα είναι αυτόνομο, θα είναι ένας αυτόνομος οργανισμός ή θα είναι ε, ένα κόμμα μέσα σε μια ευρύτερη συμμαχία αυτό που ονομάζεται κεντροαριστερών δυνάμεων, α πούμε, μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, με την πλεύση ελευθερία, με κάποια άλλα κόμματα τα οποία θα θέλουν και αυτοί να μπουν σε ένα ε, πλαίσιο συζήτηση. Ξέρετε, έχω τοποθετηθεί ξεκάθαρα γι' αυτό πάρα πολύ πιο πριν, πολλά χρόνια πιο πριν, όπω θυμάστε, και έχω επιμείνει σε ένα πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι mm -hmm. το ΠΑΣΟΚ είναι ο πρωταγωνιστής της κεντροαριστεράς και πρέπει να είναι ο... η μεγάλη ραχοκοκαλιά του φορέα της κεντροαριστεράς. Πασόκ λοιπόν. Εγώ είμαι Πασόκ και στην ενδυνάμωση και ενίσχυση του Πασόκ, πιστεύω. Ανοίγοντα την αγκαλιά του σε όλο τον κόσμο που στεναχώρεσε, που απογοήτευσε, που δυσαρέστησε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε και να βρούμε. Όλα τα άλλα για δίθεν ε, ξέρετε, κεντροαριστερέ με πολύ θολά στίγματα, Εμένα μου ακούγονται περισσότερο σαν συζητήσει για να βρουν κάποιο ρόλο την επόμενη μέρα. Mm. Σαν συζητήσει για συγκολήσει κορυφή που δεν αφορούν την κοινωνία. Εν τέλει, με ποιον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή γνωρίζει τι ακριβώ κόμμα είναι. Βρίσκονται σε μια διαδικασία όπου θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν ξανά. Πασό, κυρία, Και με ποιε ναι. θέσει. Πρωτίστω είναι με ποιε θέσει. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν πρέπει να. Επιμείνει στην αυτονομία του και το λέω ξεκάθαρα, στην αυτονομία του. Όχι απλά και μόνο όσον αφορά αυτή την κουβέντα που έχει γίνει τη μόδα γιατί τη δίθενη κέντρο αριστερά, αλλά κυρίω όσον αφορά την αυτονομία του στι θέσει, τι προτάσει, στη φυσιογνωμία του και το στίγμα του. Γιατί και αυτό το χάσαμε. Ετεροπροσδιοριστήκαμε όλο το Λες. προηγούμενο διάστημα με τη στάση μα, όπω χαρίσαμε το θέμα τη επιστολική ή των μη κρατικών. Αυτοπροσδιορισμό και να αυτονομία λοιπόν. Το Πασόκα να ζητή αρχηγό ή αναζητεί και τον άνθρωπο που θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αντίπαλο του δηλαδή. Το Πασόκ, εσείς είστε έτοιμοι. Το Πασόκ αναζητεί ένα νέο ηγετικό μοντέλο, το οποίο από τη μία θα μπορέσει με καθαρότητα στις θέσεις του, με σαφή φυσιογνωμία που σας είπα ότι θα διέπεται από καθαρότητα στις θέσεις, ε, από ευαισθησία κοινωνική και από δυναμισμό. Και από την άλλη, με μια ηγετική ομάδα, χωρίς αποκλεισμούς, Χωρί κλειστέ πόρτε, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι ισότιμα και θα υπάρχει συνδιαμόρφωση των θέσεων, στην οποία θα λειτουργεί το κόμμα θεσμικά και δημοκρατικά. Και αυτό αλλά, έχει να αλλά κάνει. Αλλά όχι στους... κοινόβιο, φαντάζομαι, όχι. είναι διακριτή η θέση όχι. του. Η θέση θα πρέπει να είναι διακριτή. Εγώ, παραδείγματο χαίρετο, έχω πει πολλέ φορέ τι θα έκανα με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αν ήμουν πρόεδρο τη Πασόκ. Θα είχα μία θέση, μία συγκεκριμένη εισήγηση, την οποία θα την έθετα θετική προφανώ με την οποία όμω θα έλεγα ότι πρέπει να πιέσουμε για να αλλάξουμε κάποια θολά σημεία και θα έκανα συζήτηση και στα όργανα και στο πολιτικό συμβούλιο θα και, και σε στην κοινωνική Αυτό το θέμα των λέτε. Ε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο στι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα από τον Νοέμβρη μέχρι τον Γενάρη και από τον Γενάρη και μετά, μία με την επιστολική ψήφο, θέση ΠΑΣΟΚ δεκαετιών, μία με το θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, θέση ΠΑΣΟΚ. Δεκαετιών. Τελικά έτερο προσδιοριστήκαμε και φανήκαμε ότι είμαστε ένα κόμμα απλά, όπως είναι όλα τα άλλα της αντιπολίτευσης, ένα κόμμα διαμαρτυρίας, όχι ένα κόμμα που διεκδικεί να α, κυβερνήσει ναι. τη χώρα. Μάλιστα. Ναι, βεβαίω μας τύχησε. Άρα λοιπόν, θέσεις διακριτές, καθαρές, οι οποίες θα απαντούν στα προβλήματα του κόσμου, ηγετική ομάδα. Και ναι, αυτό πρεσβεύω, αυτό... Θέλω να κάνω, αυτό διεκδικώ και γι' αυτό ζητώ τη στήριξη των πολιτών και με αυτό, ναι, μπορούμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως να κυβερνήσουμε τη χώρα με το δικό μας μοντέλο που θα μπορέσει να δώσει λύση με τομές, μεταρρυθμίσεις και κυρίως δίπλα στα προβλήματα του κόσμου.